Η Γαλλία τηρεί τις δεσμεύσεις της, διακήρυξε ο Μισελ Σαπέν ανακοινώνοντας μείωση του ελλείμματος το 2015 και διαβεβαιώντας ότι το 2016 το έλλειμμα θα πέσει σε 3,3%. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε ότι χάρη στην οικονομική ανάκαμψη, τα αυξημένα φορολογικά έσοδα και τη μείωση των δαπανών, το κρατικό έλλειμμα πέρυσι περιορίστηκε σε 70,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το ίδιο ποσό που είχαμε το 2008 και με αυτή την έννοια η Γαλλία έχει βγει από την κρίση, συμπλήρωσε ο Μισελ Σαπέν.